Μαύρο ρεκόρ πνιγμών σημειώνει η φετινή χρονιά με τους αριθμούς από τα θύματα που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες να σοκάρουν. Μόνο τους τελευταίους 2,5 μήνες έχουν καταγραφεί 196 πνιγμοί σε παραλίες όλης της χώρας με βάση τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος. Έλληνες ή τουρίστες, ηλικιωμένοι, πιο νέοι, αλλά ακόμα και παιδιά. Κάτι που μου έχουν πει παλιοί που δουλεύουν στη θάλασσα είναι ότι τη θάλασσα, όσο έμπειρος και να είσαι, πρέπει πάντα να τη φοβάσαι. Την ίδια ώρα αρκετά είναι τα θλιβερά περιστατικά πνιγμών που έχουν σημειωθεί το φετινό καλοκαίρι και στην Κρήτη, με τους ναυαγοσώστες να εφιστούν την προσοχή στους λουόμενους, ειδικά τις μέρες που υπάρχουν έντονα ρεύματα. Τις μέρες που φυσάει το καλύτερο θα ήταν να μην μπαίνουν στη θάλασσα. Μέχρι το γόνατο να μπαίνουν μία βουτιά και να βγαίνουν έξω, γιατί η θάλασσα είναι κάτι δύσκολο και όταν κάποιος δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει μία κατάσταση μέσα στο νερό, τότε ναι, είναι επίφοβο να πάθει κάτι. Να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, συμβουλεύουν οι δικοί τους κολυμβητές, καθώς επίσης και να μην μπαίνουν στη θάλασσα αμέσως μετά το φαγητό ή όταν έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Επιπλέον τονίζουν πως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με τις βουτιές, αφού από απόκρημνα σημεία ή από μεγάλο ύψος μπορούν να αποβούν μοιραίες. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους που δουλεύουν σε παραλία της ιδιότητάς μας είναι τα all inclusive ξενοδοχεία που ο κόσμος πηγαίνει και τρώει και πίνει και μετά κατεβαίνει στις παραλίες. Αυτά είναι οι παραλίες που προσέχουμε λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες. Και όντως εκεί πέρα σε αυτές σημειώνονται και αρκετά περιστατικά. Όχι απαραίτητα θάνατοι, άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια πιο εύκολα. Κατά διαστήματα υπάρχουν, συμβαίνουν περιπτώσεις όπου οι λουόμενοι είτε έχουν πιει, είτε έχουν φάει, είτε έχουν υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις τους. Χρειάζονται βοήθεια για να μπορέσουν, αν έχει και δύσκολες καιρικές συνθήκες, και πολύ μποφόρ, πρέπει να βγουν έξω στη στεριά και χρειάζονται βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κελπνό, κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες περισσότεροι από 350 άνθρωποι, οι περισσότεροι άνδρες, ενώ το 60% των Ελλήνων δεν γνωρίζει πώς να κολυμπά.